Διότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας, στη μάνα μας, στον πατέρα μας, στη γιαγιά μας, στον παππού μας. Υπάνθρωποι ληστές, διότι άνθρωπος δεν μπορεί να είναι κάποιος που μπαίνει στο σπίτι μιας γυναίκας 85 ετών γιαγιάς και τη σιδερώνει με το σίδερο για να της πάρει 20 ευρώ. Για το όνομα του Θεού! Για το όνομα του Θεού! Στην Κυψέλη, σε μία περιοχή που μένουν ακόμη κάποιοι ηλικιωμένοι Έλληνες, μπήκανε μέσα στο σπίτι της γιαγιάς, τη δέσανε, τη γρονθοκοπήσανε, τη σπάσαν τη μύτη, χοροπηδάγαν στην κοιλιά της, της κρατούσαν τη μύτη κλειστή και έφτασαν στο σημείο να τη σιδερώσουν με το σίδερο για να τις πάρουν 20 ευρώ. Μιλάμε για ανθρώπους. Έχουν οποιοδήποτε σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, ύπαρξη, οι άνθρωποι αυτοί. Ερευνάτε αν πρόκειται για τη συμμορία η οποία διέπρατε αντίστοιχες ληστείες καίγοντας τους ανθρώπους, σιδερώνοντας τους ανθρώπους το 15. Ερευνάτε. Σε λίγο λοιπόν έχουμε μιλήσει με την ίδια τη γιαγιά, θα τη δείτε. Έχουμε μιλήσει, μας έχει δείξει και το έγκαυμα που έχει η γυναίκα από το σίδερο. Έχουμε μιλήσει με την κόρη της και σε λίγο θα τη δείτε και σε απευθεία σύνδεση.